Λοιπόν, δεν κρατήθηκε. Το 1980 ο πατέρας μου ήταν προπονητής σε μια ομάδα Β' Εθνικής στην αναγέννηση Επανομής. Την πήρε 17η θέση, πήγανε ένατη. Κάποια στιγμή γινόταν απεργίες προς το τέλος του πρωταθλήματος. Τέλος πάντων, οι μισές ομάδες ήταν υπέρ, οι άλλες μισές ήταν κατά. 4 αγωνιστικές υπήρχαν. Η ομάδα του πατέρα μου δεν έκανε απεργία. Και τότε γινόταν το εξής. Ας πούμε, θυμάμαι πήγανε στο Κιλκύς να παίξουν, Κιλκυσιακός. Η άλλη ομάδα δεν κατέβαινε. Κατέβαινε η μία ομάδα και έβαζε ένα γκολ. Ακούστε, 2 γκολ για να γραφτεί στο βίλα μόνος. Κάποια στιγμή λοιπόν, σε ένα μάτι το οποίο ήταν απεργία, λέει ένας παίκτης στον πατέρα μου: «Κύριε Τάκη, δεν έχω κάνει ποτέ γκολ στη ζωή μου. Άσε να βάλω εγώ τον γκολ», λέει. «Άσε», λέει, «να βάλω εγώ τον γκολ, να γραφτεί στην ιστορία». Τώρα αυτός είναι παππούς και του λένε τα εγγόνια του: «Παππού, έχεις βάλει καλά γκολ?» 2 λέει, «Μου βάλει», λέει, «αλλά ήμουν αμυντικός». Έτσι τα λέω Μπουχαλάκη. Έτσι τα λέω Μπουχαλάκη στα παιδιά του και στα εγγόνια του. «Μπαμπά, έχεις βάλει καλά γκολ?» «Ναι, αγόρι μου, 2 στον άλλη». Θα γεράσει ο Μπουχαλάκης, θα πεθάνει 100 χρονών, 200 να πάει ο άνθρωπος. Τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει. Πάμε λοιπόν στο θέμα Μπουχαλάκη. Εγώ τον Μπουχαλάκη δεν τον πάω. Δεν πατάει περιοχή, έλεγα. Αυτό είναι κάτι. Εντάξει. Για λίγα μέτρα είναι. Δεν έρχεται σαν center back να πηδήξει. Με το κεφάλι δεν έχει κάνει γκολ. Δεν τον έχω δει να πηδάει κεφαλιές κτλ. Και σήμερα ο Μπουχαλάκης έχει γη. Έχει κάνει έρωτα τον Ινιέστα. Έχινε Ζιντάν σήμερα. Έχινε Ζιντάν. Είναι δηλαδή απτάγραφα. Και τι, τον έχει ο Σάσα. 3 χαφ του Άρη. 3 εναντίον 3. Και βγαίνει 4ος ο Φορτούνης από τη γραμμή. Και μπαίνει ο Μπουχαλάκης στο 2ο γκολ, περπατώντας 40 μέτρα κούρσα. Που 40 μέτρα κούρσα ο Μπουχαλάκης, άμα μπει σε ταξί, τον ταξιτζή του λέει: «Στα 30 μέτρα σταμάτα, δεν αντέχω, με πιάνει ήλιγκος», να πούμε. «Με πιάνει ήλιγκος, μαλάκα, ταξιτζή, σταμάτα στα 40 μέτρα». Και κάνει μια κούρσα, καλά τελείωμα, καλά πόδια, καλό αριστερό. Δεν έκανε ποτέ γκολ στη ζωή του, τα έκανε με τον Άρη. Το δε πρώτο γκολ, στο οποίο είχε ο Φορτούνης δεκάρι, ο Άρης δεν έχει βάλει ποτέ τον Μάγκα, τον Γκάμα να έρθει πίσω να μαρκάρει τον μπακ για να στείλει στο Φορτούνη τον αριστερό του μπακ. Το πιο απλό που πρέπει να κάνει. Δεν το κάνει, δεν ξέρω γιατί δεν το κάνει. Εσείς τώρα θα αοριστολογίζετε στο θέμα το στήσιο Άρης το κανόνες κτλ. Εγώ σας μιλάω με στοιχεία. Ένα είναι αυτό. Ότι ο Φορτούνης πάει στις 4 εναντίον 3 στο κέντρο και ο Ολυμπιακός έχει πάρει το κέντρο, 3 χαφ στον Άρη, κανένας δημιουργικός, και ο Σάσα μέχρι να μπει το 2ο γκολ εκεί ακίνδυνος με κιλά. Εγώ στον κορονοϊό κιλά δεν πήρα. Ο Σάσα το καλοκαίρι πήρε 10 και τον έχει βασικό ο Άρης. Δεν νομίζω να ξαναπαίξει βασικός ο Σάσα στον Άρη. Λέω εγώ τώρα. Πάμε στα center back του Άρη. Τα center back του Άρη, ακούστε εδώ. Ακούστε εδώ. Αν ξεθάψω τον πατέρα μου από τα μνήματα με τον Σπυρίδρα που είναι 76 χρονών και τους βάλω center back, θα πηδήξουν καλύτερα στο πρώτο γκολ του Άρη. Ο δε τερματοφύλακας γίνεται η σέντρα στο πρώτο δοκάρι, αντί να βγει κάνει βήματα πίσω. Δεν θα πω πολλά πράγματα. Θα πω μόνο ότι το αμυντικό κομμάτι του Άρη σήμερα έγινε ρόμπα. Όλα αυτά τα μάτς τα οποία θαυμάσαμε τα χαφ του Άρη που δεν πήγε η μπάλα στις περιοχές και στα center back και στα πλαϊνά, δικαιωνόμαστε, γιατί σήμερα πήγε η μπάλα εκεί και είδατε τα αποτελέσματα. Δεν θα ξεφύγω και θα πάω στην κόκκινη γραμμή. Τα λέω αυτά έτσι για να αναδείξω κατά πόσο πιστεύω ότι το παιχνίδι ήταν παιχνίδι ή ήταν κάτι άλλο. Η στόπερ του Ολυμπιακού σε καλή κατάσταση. Βέβαια οι άλλοι, οι δύο εξτρέμ, οι οποίοι είναι οι μάνες στο 1 εναντίον 1, δεν πήγαν ποτέ σε 1 εναντίον 1, ή όταν πήγαν κόπηκαν. Autre pas possible. Που κάναμε γαλλικά στο Δελασάλ. Ο Φορτούνης δεν με πείθει στο σημερινό παιχνίδι. Εντάξει, μην τρελαθείτε. Μην γράψετε τώρα ότι ο Φορτούνης ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού, όπως κάνανε οι μαλάκες που κάνανε αναμετάδοση στο παιχνίδι. Ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού ήταν ο Φορτούνης. Πείτε για τον Μπουχαλάκη, 2 γκολ έβαλε. Γράψτε για τον Μπουχαλάκη. Εντάξει, γράψτε για τον Μπουχαλάκη. Και πολύ καλός ο Βρούσα σαν αλλαγή, όπως και ο άλλος. Ο μαύρος του Ολυμπιακού, έχει ο Ολυμπιακός καλό πάγο και μπροστά και εντάξει. Τώρα, Θέλετε να σας πω αν το μάτς ήταν κανονικό ή όχι. Δεν θα πω σε αυτή τη δικασία. Εγώ είμαι αναλυτής ποδοσφαίρου. Αυτά τα λίγα. Για χαρά. Αυτά τα λίγα για χαρά. Γιατί από κι άλλα